Είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από θέση αρχής επιδιώκει, στηρίζει τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ χωρών και λαών. Με μία βέβαια προϋπόθεση. Τη διασφάλιση της αρχής της ισοτιμίας των σχέσεων αμοιβαίου οικονομικού και κοινωνικού ωφέλους, την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, με κύριο στόχο την ευημερία τους. Κατά συνέπεια, τις συζητούμενες συμβάσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ρωσία και αντίστοιχα με το Κουβέιτ, με πεδίο την επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική συνεργασία, τις εξετάζουμε με αυτό ακριβώς το κριτήριο. Η αλήθεια δυστυχώς, και για να πω στην ουσία, είναι ότι η ευλογία της τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων δυστυχώς γίνεται κατάρα για την κοινωνία. Η επιστήμη και η τεχνολογία σε όλους τους τομείς προφανώς έχουν κάνει τεράστια άλματα που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή των εργαζομένων, των λαών όλου του κόσμου, αλλά βέβαια η σημερινή καπιταλιστική πραγματικότητα δείχνει αμήλικτα εντελώς το αντίθετο. Παρεμποδίζει τα ωφέλη και τα επιστημονικά επιτεύγματα να φτάσουν στις απέραντες μάζες των λαών όλου του κόσμου. Παρατηρούμε ότι οι άνθρωποι εξαθλιώνονται, το ζούμε καθημερινά, πεθαίνουν, ζουν την ανεργία, τη φτώχεια, χωρίς στέγη, χωρίς στοιχειώδη παροχές υπηρεσιών υγείας. Όσο κορυφώνεται η πανδημία του κορονοϊού, τόσο διευρύνεται και η επίθεση της μεγαλοεργοδοσίας στα δικαιώματα των εργαζομένων και ένα επιπλέον μέσο για αυτό είναι η τηλεργασία ως αποτέλεσμα ανάπτυξης της τεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά σε κλάδους όπου είναι εύκολο να εφαρμοστεί στις τηλεπικοινωνίες, στην πληροφορική, στις υπηρεσίες και αλλού. Γύρω από το ζήτημα της τηλεργασίας αναπτύσσεται μια ολόκληρη ιδεολογική εκστρατεία ότι δήθεν κερδισμένοι είναι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Αυτό όμως που αποδεικνύεται στη χώρα μας, αλλά και διεθνώς σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, είναι ότι η τηλεργασία καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Καταγγελίες καθημερινά που μιλούν για 12-ωρη εργασία, δουλειά τα Σαββατοκύριακα, αργά το βράδυ, κλήσεις σε κινητά και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από προϊσταμένους και πέραν του ωραρίου. Σε συνθήκες λοιπόν πολλών ελαστικών εργασιακών ορών και των απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων, της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων, της ταυτόχρονης παρουσίας των παιδιών στο σπίτι, όχι μόνο δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν οι οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά αντίθετα επηρεάζεται αρνητικά η κοινωνική ζωή του εργαζόμενου και των μελών της οικογένειας. Τα αποτελέσματα λοιπόν δεν είναι απλά συγκλονιστικά, είναι τραγικά θα λέγαμε. Και όσο οι τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις και οι καινοτομίες υπηρετούν τα οικονομικά συμφέροντα και όχι τον άνθρωπο, τέτοια φαινόμενα όχι μόνο δεν θα σταματήσουν, αλλά θα διαγκώνονται διαρκώς. Η συμφωνία με τη Ρωσία περιστρέφεται γύρω από τα ζητήματα προστασίας και κατανομής της πνευματικής ιδιοκτησίας, τη μεταφορά διανομή και τη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών. Από μόνο του αυτό όμως απαντά και στο ερώτημα γιατί πνευματική ιδιοκτησία και όχι πνευματικά δικαιώματα. Ο κύριος λόγος που τα πνευματικά δικαιώματα αποκαλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά στον καπιταλιστικό κόσμο και στην καπιταλιστική Ρωσία σήμερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα, ως πνευματική ιδιοκτησία, είναι διότι ενδιαφέρονται για τη μετατροπή της τελευταίας σε εμπορεύσιμο είδος. Δηλαδή, η ιδιοκτησία μπορεί να εξαγοραστεί. Διότι ως γνωστόν ένα δικαίωμα είναι αναπαλωτρίωτο. Η συσχέτιση λοιπόν της πνευματικής ιδιοκτησίας με τα κίνητρα και την καινοτομία στην οικονομία της αγοράς σημαίνει έλεγχο και προσαρμογή της έρευνας και της τεχνολογίας, άρα και της ανάπτυξης προς όφελος του κεφαλαίου. Κατά τη γνώμη μας λοιπόν είναι υποκρισία να θέλουμε τη συνεργασία στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας, όταν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις περικόπτουν τις κρατικές δαπάνες ή να χρηματοδοτούν μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν έρευνα και να προωθούν τα προϊόντα τους. Στη σύμβαση δε με το Κουβέιτ, το κύριο που προτάσσεται είναι η συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας για την αύξηση των επενδύσεων και την προσέλκυση επενδυτών του Κουβέιτ στη χώρα μας, την ανάπτυξη επιχειρηματικών δομών, όπως ειδικές επιχειρηματικές ζώνες, τεχνολογικών πάρκων
και άλλων περιπτώσεων, καθώς και στις επιστημονικές, τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Μάλιστα, γίνεται επίκριση για αυτή τη συνεργασία η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στον Περσικό κόλπο. Θα λέγαμε ότι αποτελεί υποκρισία. Προκαλεί πραγματικά αλγινή εντύπωση με τέτοιου είδους συνεργασίες και μάλιστα με επίκληση την ειρήνη στην περιοχή, όταν γνωρίζουμε πως το Κουβέιτ, όταν γνωρίζουμε πώς συμπεριφέρεται το Κουβέιτ στους γειτονικούς λαούς. Στην πραγματικότητα, αυτό που επιδιώκει και αυτή η συμφωνία αφορά την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων για να επανέλθει η μάζα των επενδύσεων στα επίπεδα προ-κρίσης, καθώς και την αξιοποίηση της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας για την ανάδειξή της σε ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο, με τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων, τη διαμόρφωση ανάλογων υποδομών αλλά και συμμαχιών στο φόντο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και τους δρόμους μεταφοράς και ενέργειας, καθώς και εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, με βάση τα όσα είπαμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταψηφίζει και τις δύο συζητούμενες αυτές συμβάσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.